Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε θεματάρα σήμερα και αυτό φαίνεται και από τον τίτλο. Σοκ! Σοκ! Και πάλι σοκ. Λοιπόν, η φίλη που έστειλε την επιστολή είναι μια κοπέλα που έχει μπει πρόσφατα στο τέταρτο επίπεδο τη συμμετοχή, όπου κάθε Τετάρτη 10 το βράδυ προ το παρόν με 12 τα μεσάνυχτα κάνουμε ένα Zoom με QA με κοπέλε που βρίσκονται στο τέταρτο επίπεδο. Και μας ανέφερε στις τελευταίες συναντήσεις ότι είναι στα χωρίσματα με τον σύζυγό της, ότι πρόσφατα έχει αποφασίσει να χωρίσει. Και μου στέλνει ένα email το οποίο έχει τον τίτλο «Συναισθηματική καταιγίδα». Πρωτού το διαβάσω, το σημείωσα για βίντεο επειδή είπαμε όποιος βρίσκεται στο τρίτο και τέταρτο βίντεο της συμμετοχή μπορεί να στέλνει email για να κάνουμε βίντεο. Προτού το διαβάσω, λέω εντάξει, θα μιλάει για το πόσο δύσκολα νιώθει τώρα που χωρίζει. Δεν πίστευα στα μάτια μου όμω όταν το διάβαζα. Γεια σα, η Θέκλα Πετρίδου. Αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μα κανάλι στο YouTube. Και σα προσκαλώ, όχι μόνο προκαλώ, σα προσκαλώ, να πατήσετε το κουμπί για εγγραφή εάν δεν το έχετε πράξει ήδη. Γιατί σχεδόν η μισή που παρακολουθείτε τα βίντεο δεν έχετε πατήσει το κουμπί για εγγραφή και είμαστε πολύ κοντά στου 100.000 συνδρομητέ που θέλουμε να φτάσουμε. Αν σα αρέσει το βίντεο, δώστε και ένα like, τζάμπα είναι, και μοιραστείτε το με του φίλου σα στα κοινωνικά δίκτυα. Αγαπημένη μου, θα να σου λέει η φίλη, γεια σου. Είμαι μία μαμά 42 ετών και έχω τέσσερα υπέροχα παιδιά. Τα παιδιά μου είναι από ηλικία 12 μέχρι 3 ετών. Το μικρό μου το παιδί βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Εντάξει, το έχουμε δει το κοριτσάκι στο ζουμί, για λίγο, κύριε μια κούκλα, τι. Αν κάποιο με ρωτούσε πριν από 7 μήνε, wow, τη γνώμη μου για τη βοήθεια τη ψυχοθεραπεία, θα έλεγα συμφωνώ με την ιδέα να πάρει κανεί βοήθεια από ειδικό, αλλά δεν είχε ποτέ χρειαστεί να επισκεφθώ εγώ κάποιον ψυχολόγο. Η ψυχοεκπαίδευση δεν ήξερα καν τι είναι. Πρώτη φορά άκουσα από τα βίντεο του καναλιού μας τη λέξη ψυχοεκπαίδευση. Αν παρακολουθείτε αυτό το βίντεο και δεν ξέρετε τι σημαίνει η λέξη ψυχοεκπαίδευση, γιατί πέσατε τυχαία πάνω επειδή είδατε τον τίτλο «Απιστία με κυρία της Ενορίας», Σα παραπέμπω στο επεισόδιο του podcast που μιλά για την ψυχοεκπαίδευση. Το οποίο θα βάλω και στην περιγραφή αυτού του βίντεο σε σύνδεσμο. Πρόκειται για το πρώτο-πρώτο επεισόδιο του podcast, το οποίο έχει τίτλο Τι είναι η ψυχολογία και η ψυχοεκπαίδευση και γιατί μα είναι χρήσιμα στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Το link. Ξεκίνησα να ακούω με μεγάλο ενδιαφέρον όλα τα βίντεο που αφορούν την απιστία, μια και αυτό ήταν το γεγονό που συντάραξε τη μέχρι τότε γαλήνια λίμνη τη ζωή μου και του γάμου μου με τον σύζυγο μου, ο οποίο είναι στην ίδια ηλικία μαζί μου. 42 και αυτό δηλαδή. Λέω τώρα γαλήνια και απορώ πω δεν είχα καταλάβει επί 15 χρόνια που ήμουν παντρεμένη, πω πάλευα με κύματα προσπαθώντα να σώσω όχι μόνο τον εαυτό μου, αλλά και τα παιδιά μου από τον πνιγμό. Νόμιζα πως ήμουν ευτυχή στη ζωή μου. Αγαπούσα πολύ τον άντρα μου και δεν είχα μετανιώσει ποτέ για την επιλογή μου να κάνω οικογένεια μαζί του. Αντιμετώπιζα προβλήματα με τη συμπεριφορά του, αλλά έλεγα πάντα στον εαυτό μου πως έτσι είναι όλες οι οικογένειες. Δεν υπάρχει πουθενά η τελειότητα και πως υπάρχουν άλλα σοβαρότερα προβλήματα που ευτυχώ εγώ δεν έχω τελίτσε, τελίτσε, τελίτσε. Πώς η θυματοποίηση, θυματοποίηση βίωνα τότε Εννοείται φυσικά πως προσπαθούσα μόνιμου και με μόνο όπλο το διάλογο να τα επιλύσω χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Εκρήξεις οργής απέναντι κυρίως στα παιδιά, ο τέλειος άνδρας, ε. και δυσανάλογος θυμός αν σκεφτεί κανείς πως ποτέ δεν έγινε κάτι σπουδαίο από την πλευρά τους ώστε να δικαιολογεί την αντίδραση του μπαμπά. Οι ναρκισιστές βγάζουν τα νεύρα τους πάνω στους ευάλωτους χωρίς να τους έχουν κάνει κάτι οι ευάλωτοι άνθρωποι. Του χρησιμοποιούν για να διαχειριστούν τα συναισθήματα του. Για παράδειγμα, όταν ο μικρό μου γιο ήταν τριών ετών, νομίζαμε πω έχει βάλει κάτι στο στόμα του και πνίγεται. Και η αντίδραση του μπαμπά ήταν να το χαστούκίσει θυμωμένο, γιατί δεν έπρεπε να το έχει κάνει. Όταν το ρώτησα γιατί το έκανε αυτό, η απάντηση ήταν Δεν ξέρω, τρόμαξε. Είναι πολύ φοβιστικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή το παιδί πνίγεται και εσύ το χαστούκίζει. Άλλο παράδειγμα, στην κόρη μου, σε ηλικία 9 ετών, μια παραμονή πρωτοχρονιά, τη ζήτησε μετά την αλλαγή του χρόνου να βγει έξω από το σπίτι με τα αδέρφια τη, ώστε να ξαναμπούν και να κάνουν ποδαρικό. Το παιδί αρνήθηκε. Και η αντίδραση ήταν φωνέ, καυγά, προσπαθούσε να επιβάλλει αυτό που ήθελε και στο τέλο να τη χτυπήσει στα χέρια και στα πόδια γιατί δεν συνεργάστηκε. Ένα μωρό το οποίο τα μεσάνυχτα, μετά τα μεσάνυχτα, ένα παιδί 9 ετών μπορεί να νίσταζε, να φοβόταν και γι' αυτό να μην ήθελε να βγει. Πώ, πω, πω. Θα μπορούσα να γράφω για ώρες παρόμοια περιστατικά. Κάθε φορά μετά από κάτι τέτοιο προσπαθούσα να κάνω διάλογο, ο οποίος κατέληγε σε καυγά, όπου αυτός με κατηγορούσε πως δεν τον αφήνω να μαλώνει τα παιδιά και πως θέλω να γίνονται όλα όπως νομίζω εγώ σωστό. Άλιστα. Άλιστα. Δεν είναι πως νομίζει η μάνα να μην κακοποιήσει τα παιδιά. Είναι ε, το, το ορθό, το ηθικό να μην κακοποιούμε τα παιδιά. Οι υποτιμήσει στο πρόσωπο των παιδιών άπειρε. Βλάκα, γελίε, χαζέ, βούλωσε το στόμα σου. Είναι μερικές αγαπημένε του εκφράσει απέναντί του ακόμα και σήμερα. Λεχτική κακοποίηση. Λεχτική κακοποίηση που βιώνουν τα παιδιά από του γονεί και μεγαλώνουν έχοντα χαμηλότατη αυτοεκτίμηση και πέφτοντας σε παγίδε. Θυμάμαι όταν ήμασταν ακόμα τρία μόνο χρόνια παντρεμένοι, τότε που ξεκίνησαν αυτά τα περιστατικά, του είχα πει πω νιώθω πω πρέπει να προστατεύω τα παιδιά μου από τον ίδιο του τον πατέρα, εξηγώντα του πόσο κακό κάνει στη ψυχή του αυτή η μεταχείριση. Ήταν το ένστικτο μου που παράκουσα και δεν τελείωσα τότε εκείνο το γάμο. Ήταν η συνεξάρτηση, ο φόβο τη εγκατάληψη, όλα μαζί. Όλα μαζί. Δεν άκουσε το ένστικτο σου. Ήδη τρία χρόνια πανδρεμένη γνώριζε ότι κακοποιούσε τα παιδιά με αυτόν τον τρόπο. Κάπω έτσι ήταν στι διαφωνίε του και με άλλου ανθρώπου, ειδικά η την μάνα του, η οποία κάνει κατά διαστήματα no contact μαζί μα, που έχει φτάσει και τα δύο χρόνια, χωρί εξηγήσει και δείχνοντα μια μόνιμη ενοχλήση για εμά. Άρα η μάνα του και αυτή τοξικό το τρόπο λειτουργεί. Θα έλεγε κανεί μετά από έχω μάθει από την ψυχοεκπαίδευση, πω έβγαζε μια αντιδραστική ιδιότητα απέναντι στη μάνα του. Όμω, εγώ έλεγα στον εαυτό μου πω απλά δεν έχω σωστή επικοινωνία οι δυο του. Πού να φανταστώ το ότι είχα ζει, πως Όλο αυτό θα το δεχόμουν και εγώ μια μέρα. Πρόσεχα πάντα να μην τον εκνευρίζω, αλλά ακόμα και όταν αυτό συνέβαινε, δηλαδή όταν αυτό εκνευριζόταν. Δεν θέλει και πολλά ένα τη να εκνευριστεί. Προσπαθούσα να μην τραβάω το σχοινί, νομίζοντα πω έτσι είμαι καλή σύζυγο, με κατανόηση και υπομονή. Όλα αυτά δηλαδή που η pop κουλτούρα μα. Έχει κάνει δεύτερο δέρμα μας όλες αυτές οι διδασκαλίες ότι οι γυναίκες πρέπει να είναι ήρεμες, να περπατάνε πάνω σε αυγότσουφλα, προκειμένου να εκνευρίσουν τον άνδρα τους, ότι πρέπει να δείχνουν κατανόηση και υπομονή. Μηδενική κατανόηση και μηδενική υπομονή σε έναν τύπο ο οποίος κακοποιεί τη σύζυγό του και τα παιδιά του. δεν θα έπρεπε να είχαμε νο, αλλά η pop κουλτούρα τουλάχιστον στο παρελθόν, ήδη είναι άλλα μηνύματα. Περίμενα με υπομονή να κάνω άλλη στιγμή μια συζήτηση, στην οποία ακυρώνοντα πάντα το συνέστημά μου, βλέπει γι' αυτόν ήμουν πολύ ευαίσθητη και υπερβολική, ερχόμουν να αντιμέτωπη με gas lighting. Εδώ να σα πω ότι έχουμε μιλήσει για τον gas lighting στο podcast μα και θα βάλω και το επεισόδιο για τον gas lighting στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Gas lighting είναι ένα όπλο ψυχολογικού πολέμου στο οποίο ο ένας βγάζει τον άλλο τρελό και προσπαθεί να τον τρελάνει. Βλέπεις, γι' αυτό ήμουν πολύ ευαίσθητη και υπερβολική. Ερχόμουν να αντιμέτωπη με gas για να καταλήξουμε ότι δεν έπρεπε να το κάνω θέμα και εγώ σωστό πρόβατο έπειθα τον εαυτό μου πως έχει εκείνο δίκιο. Και κάπως έτσι τελείωναν όλες αυτές οι ιστορίες και οι υποτιθέμενοι οι οποίοι δεν έφερναν κανένα αποτέλεσμα. Είναι το επεισόδιο 29 αυτό με τον gaslighting που θα σε έχω βάλει στην περιγραφή του βίντεο. Λοιπόν, άνθρωπος, ο πρώην άνδρας μου μετάσει στο φανατισμό, οργανωμένος οπαδός ομάδας μέχρι τα 25 περίπου, mm -hmm. εθνικιστής, αλλά και προσφάτως θρησκόληπτος και κολλημένος με όλα όσα επιτάσσουν οι σήμερα για το πώς είναι ένα πνευματικό ζευγάρι... Εγώ ακολούθησα. Νηστεία Τετάρτη και Παρασκευή, Σαρακοστές, Προσευχή, Εξομολόγηση και Θεία Κοινωνία, Εκκλησιασμός κάθε Κυριακή κλπ. Άρα αυτός ο οποίος έχει τάση στο φανατισμό, ήταν οργανωμένος οπαδός ομάδας μέχρι τα 25 του, είχε απόψεις εθνικές, εθνικιστικές πολύ έντονες, και μετά πήγε στη θρησκοληψία. Δεν θεωρώ ότι όλοι οι ιερεί έχουν τις απόψεις που είχε ο άνδρας σου ή έχει ο πρώην άντρας σου ή ο ενδιαστάσεις σύζυγος σου σε σχέση με το τι είναι πνευματικό ζευγαρί. Υπάρχουν και οι, οι οποίοι έχουν μια πραγματικά πνευματική θεώρηση και του γάμου και του ζευγαριού, αλλά οι περισσότεροι μένουν στα τυπικά. Και οι περισσότεροι θρησκόληπτοι, μάλλον όλοι οι θρησκόληπτοι μένουν στα, μένουν στα τυπικά και οι περισσότεροι θρήσκοι είναι θρησκόληπτοι, όχι όμω όλοι. Λοιπόν, άρα εσύ τον ακολούθησε και εσύ στην εξομολόγηση, στην νηστεία, στη θεία κοινωνία, προσευχή κλπ. Και τότε, μετά που έγινε θρησκόληπτο, μετά που ακολούθησα κι εγώ, ήρθε η πρώτη απιστία. Έτσι, για να συμβαδίζουν τα λεγόμενα του με τι πράξει του και οι πράξει του με τα λεγόμενα του. Ήταν με φίλη μου σε περίοδο που ήμουν έγκυο στο τέταρτο παιδί μα, και η αποκάλυψη ήρθε από τον άντρα της κυρίας, που επίσης ήταν παντρεμένη και αυτή με παιδιά και στην ίδια ενωρία με εμά. Εγώ μέχρι τώρα νόμιζω ότι οι σύνδεσμοι γονέων ήταν φυτόρια εξωσυζυγικών δεσμών, να που είναι και οι ενωρίες. Η αποκάλυψη έγινε λίγο πριν σαραντήσω μετά τη γέννα. Τα ψέματα βροχή. Για το πόσο κράτησε, αν την ερωτεύτηκε, αν είχαν κάνει έρωτα, τελίτσες, τελίτσες, τελίτσες. Δεν πήρα καμία πιστική απάντηση, αλλά παρόλα αυτά αποφάσισα να το αφήσω πίσω και να μην χαλάσω το σπίτι μου. Το σπίτι σου που ήταν ήδη χαλασμένο. Και στα κακά του τα χάλια. Να δώσω μια ευκαιρία στα τελείωτα συγγνώμη που μου έλεγε με δάκρυα στα μάτια, διαβεβαιώνοντας με πως ήταν μια ανοησία και μόνο εμένα αγαπάει. Ήθελα να τον πιστέψω και το έκανα. Άφησα τον εαυτό μου στα χέρια του για να ξαναζήσω τα ίδια. Καλά να πάθω, με τρία θαυμαστικά. Συνεξάρτηση. Τρία χρόνια αργότερα, και ενώ εγώ ίδια προσωπικά φρόντισε επιμελώς η πρώτη απιστία, γιατί βάζει με κεφαλό την απιστία, να μην αφήσει κανένα ίχνο στο γάμο μας, ήρθε η δεύτερη, και αυτή με κεφαλαία, και πολλά θαυμαστικά. Είναι ακριβώς το κείμενο που το έχει στείλει Φίλη, που το έχω αντιγράψει εδώ στις του κινητού μου. Αυτή τη φορά με έστειλε διακοπέ με τα παιδιά όπω συνήθιζε. Επικαλούνταν πάντα τη δουλειά και δεν ακολουθούσε και εκείνο. Και εκείνο ενώ με αποχαιρέτησε λέγοντα μου πόσο τυχερό είναι που με έχει στη ζωή του, πόσο με αγαπάει και πόσο με λατρεύει και πόσο φυσικά θα του λείψω το διάστημα των το διακοπών. Τον κακομίρι, θα του λυπηθούμε. Όταν ήρθε να μα επισκεφθεί στο μέρο που ήμασταν, το Σαββατοκύριακο, και με αφορμή ότι δεν ακολούθησα στην Εκκλησία γιατί θα ερχόταν και η μαμά μου που είχε διαγνωστεί με καρκίνο πριν λίγες μέρες, έκανε άλλη μια έκρηξη οργής στον Αρκισάκη, λέγοντάς μου πως δεν είμαι αρκετά ενάρετη. Γι' αυτό τον λόγο η κόρη μας που είναι στο φάσμα του αυτισμού αντιμετωπίζει αυτή τη διαταραχή και μου την πέταξε στα χέρια. Έμεινα άφωνη. Πάλι. Με κεφαλαία και θαυμαστικά. Μάλιστα. Δεν ήσουν ενάρετη αρκετά, γι' αυτό έκανε παιδί στο φάσμα. Μούτρα, οργή, απογοήτευση και ταπείνωση είναι κάποια από αυτά που βίωνα τις επόμενες ημέρες. Και μετά από πέντε μέρες απολογήθηκε με ένα γραπτό σε μήνυμα συγγνώμη. Μάλιστα. Αυτοπροσώπως έκανε την έκρηξη οργής και κατηγόρησε την κοπέλα ότι επειδή δεν πήγε εκκλησία δεν ήταν αρκετά ενάρετη γι' αυτό έκανε παιδί στο φάσμα. Ασχέτως ότι ήταν η κοπέλα έγκυος αυτός την απατούσε με κοπέλα της ενορίας, με κυρία της ενορίας. Δεν συνήθιζε να απολογείται έτσι. Τι πιο πολλέ φορέ, μετά από μια-δυο το πολύ, μιλούσαμε και κατάπινα όλα τα συγγνώμη με τον τρόπο που ανέφερα παραπάνω, αυτή τη φορά όμω παραξενεύτηκα. Μέσα από το email του, δηλαδή μέσα από το λακαριασμό του email του, είδα πω μετά τον καυγά μα είχε πάει δύο φορέ σε ξενοδοχείο εμιδιαμονή. Σε αυτά τα φτηνά ξενοδοχεία που πάνε για να συναντιόνται τα παράνομα ζευγάρια. Σοκ! Κεφαλαία. Δεν ήθελα να το πιστέψω. Περίμενα δύο εβδομάδε να γυρίσω σπίτι μου, δηλαδή ενώ είσαι στι διακοπέ και ενώ ήρθε και τσακώθηκε μαζί σου και σου είπε ότι επειδή δεν πήγε στην εκκλησία, δεν ήσουν αρκετά ενάρετη και γι' αυτό. Αυτό πήγε πίσω και πήγαινε στα ξενοδοχεία μη διαμονή. Περίμενα δύο εβδομάδε να γυρίσω σπίτι μου και με το που μπήκαμε μέσα δεν προλάβα να πω λέξη. Άρχισε να τσακώνεται με την κόρη μα για κάτι που δεν ευθυνόταν η κόρη μα. Μιλώντα απέσια για άλλη μια φορά, και τότε είπα: Φτάνει. Τον κοίταξα με πολύ άγριο και αυστηρό βλέμμα και σηκώνοντα τη φωνή μου περισσότερο από τη δική του, του είπα να σταματήσει να φωνάζει στο παιδί. Επιτέλου, ξύπνησε, κόρη. Επιτέλου. Η απόκριση του ήταν πρωτοφανή. Με κοίταξε με κακία και ξεκάθαρο μίσο και μου ούρλιαξε πω είμαι γυναίκα. Και δεν μου επιτρέπεται να του μιλάω έτσι. Είσαι γυναίκα και δεν επιτρέπεται να βάλει τον μαλάκα στη θέση του, επειδή είσαι γυναίκα και εμείς ο τύπο. Παραμερίζοντα τον πατέρα μου, ο οποίο έμπαιρνε ανάμεσά μα για να ερεμήσει τα πνεύματα και κολλώντα το σώμα του πάνω μου με απίστευτη επιθετικότητα. Το να κολλάει ο άλλο το σώμα πάνω σου, το σώμα του πάνω σου, με απίστευτη επιθετικότητα, ισοδυναμεί με σωματική βία και ψυχική και σωματική ταυτόχρονα. Την επόμενη μέρα, αφού είπα κατά μου τρόσα είχα ανακαλύψει και αφού είπε πάλι ένα σωρό ψέματα, παραδέχτηκε τα μισά ζητώντα άλλη μια φορά να το συγχωρέσω. Δάκρυα, επίκληση στο συνέστημα, δώρα, αφιερώσει τραγουδιών, μέχρι και καρδιολογικό επεισόδιο χωρί παθολογική αιτία παρουσίασε για να με πείσει. Στον αντίποδο, όταν εγώ αρνιόμουν να δείξω συγχώρεση, επιθέσει λεκτικέ. Επιθέσεις λεκτικές, βρισχές, Προσβολέ, χειρισμό, όπω τα παιδιά δεν τα σκέφτεσαι, απειλέ πώ θα μου κάνει κακό στη δουλειά μου, μέχρι πόλο θα του είχα πει για τη ζωή μου, τα έκανα με το πάνω μου για να με πληγώσει. Να αρκεί, Σάρα. Εσένα μου λέει, το έχω ξανακάνει, γιατί δεν το συγχωρεί σε μένα. Δηλαδή, σε είχε απαντήσει παλιότερο σύντροφο, σε απάντησε και αυτό στο παρελθόν, το συγχώρησε μια φορά και σου λέει, Εσένα το έχω ξανακάνει, γιατί δεν το συγχωρεί σε μένα. Μάλιστα. Πολύ καλό σκεπτικό. Not. Ιρωνικά το λέω. Είσαι ανάξια να κρατήσεις το σπίτι μας. Δεν έχεις πνευματική δύναμη να με συγχωρήσεις. Έχεις γκόμενο, γι' αυτό θες να χωρίσουμε και άλλα πολλά. Α, καλά. Α, καλά. Είμαι σίγουρη πως κάπου εδώ έχω ξεπεράσει κατά πολύ το επιτρεπόμενο μέγεθος της επιστολής μου... ...και απολογούμε γι' αυτό. Ακολούθησαν 7 δύσκολοι μήνες, οι δυσκολότεροι στη ζωή μου... Από το δεύτερο και μήνα μπήκα στο κανάλι μας και μετά από τρεις μήνες άρχισα ψυχοθεραπεία. Μπράβο. Χαίρομαι για σένα. Ανακάλυψα πως ζούσα ψυχική και ελεκτική κακοποίηση, οικονομική αλλά και κοινωνική. Δεν ανέφερα περισσότερα γιατί θα έπρεπε να στείλω τρεις επιστολές. Ήθελα ακόμα να σώσω αυτό το γάμο. Του είπα να πάει και εκείνο σε ψυχολόγο και να πάμε και μαζί. Δεν το έκανε. Πέρναγε ο καιρό με τον ίδιο να είναι σε μόνιμο love bombing, βομβαρδισμό αγάπη δηλαδή, που εγώ δεν μπορούσα να δεχθώ όλε τι στιγμέ. Είχα πολλά ψυχολογικά και πάνω κάτω, ένιωθα πω έχω αποσυνδεθεί μαζί του. Ναι, έρχεται το σώμα σου και αποσυνδέεται μέχρι να ακολουθήσει και το μυαλό σου. Όταν ανταποκρινόμουν στην τρυφερότητα, ήταν γλυκό, ήρεμο, βοηθητικό με τι υποχρεώσει παιδιών και σπιτιού, που μέχρι τώρα ήταν όλα δικά μου και εξόδευε συνεχώ χρήματα. Μόλι εγώ δεν ένιωθα καλά και είχα ένα ξέσπασμα θυμού ή μια πτώση, άρχιζαν πάλι οι ύβρι, οι προσβολέ και τα υπόλοιπα. Οι ναρκιστέ δεν έχουν ξεκάθαρη αλλαγή, έχουν χειριστική αλλαγή για να γίνει το δικό του. Κάποια στιγμή του είπα: ή θα πάμε σε ψυχολόγο μαζί, ή χωρίζουμε. Και έτσι και έγινε. Μετά από κάθε συνεδρία ήταν στη συναισθηματική εμπορύθμιση. Δεν μιλούσε και δείχνε φάνερα, εκνευρισμένο. Ναι, γιατί πηγαίνοντα μαζί στο ψυχολόγο, έχανε την... τον έλεγχο. Τον έλεγχο που εξασκούσε πάνω σου. Πολλέ φορέ οι ψυχολόγοι το βλέπουμε αυτό το πράγμα. Όταν έρθει ένα ζευγάρι που ένα είναι ένα αρκιστή και ελεκτικό, να ενοχλείται αφάνταστα από τι θεραπευτικέ παρεμβάσει του ψυχολόγου. Γιατί χάνει τη δύναμη του, νιώθει ότι χάνει τη δύναμη του. Μαζί με τι συνεδρίε βλέπαμε ατελείωτα βίντεο σου και διαβάζαμε το βιβλίο σου Να μείνω ένα φύγο, όπου σε όλα αυτά έδειχνε κατανόηση, αυτογνωσία και το χειρότερο έδειχνε συγκλονισμένο με το τι μου είχε προκαλέσει. Εδώ να πω πως το βιβλίο το είχα αγοράσει και το έκρυβα 20 ημέρε να μην το δει. Το εμφάνισα όταν ένα πρωί ξύπνησε και είπε έχεις δίκιο σε όλα, πάμε να κάνουμε ψυχοθεραπεία. Αυτό έγινε πριν δύο μήνε. Όταν όμω τσακωνόμασταν, έλεγε πω είμαι ενάρκησο, τοξική και πω εγώ τον κακοποιώ τόσα χρόνια. Κλασικό. Τα ναρκισάκια προβάλλουν το δικό του εαυτό πάνω στου άλλου. Έκανε τρία ραντεβού ατομική ψυχοθεραπεία και τρία θεραπεία ζευγαριού. Μετά το τελευταίο, μου είπε πω θέλει να φύγει για δύο μήνε από το σπίτι για να δούμε αν θα λείψει ο ένα τον άλλο. Πού θα πήγαινε να μείνει, στο ξενοδοχείο μη διαμονή. Είπα, δεν νομίζω ότι θα βοηθήσει, αλλά αν το έχει εσύ, ανάγκη θα το δεχθώ. Εκεί μου είπε πω το είχε ήδη κανονίσει με του γονεί του να το φιλοξενήσουν κιόλα. άρα στη μαμά και στον παπά θα πήγαινε, μάλιστα. Απογοητεύτηκα ξανά. Κατόπιν ορτή απλώ μου ανακοίνωσε την απόφασή του εγώ νόμιζα μέχρι σε εκείνη τη στιγμή πω επιτέλου συζητάμε κάτι σαν ζευγάρι. Σαν ζευγάρι, όχι ω ζευγάρι, γιατί ποτέ δεν ήσασταν πραγματικό ζευγάρι. Σαν ζευγάρι ήσασταν. Σαν ζευγάρι. Ω ζευγάρι σημαίνει ω ζευγάρι που ήμασταν. Σαν ζευγάρι σημαίνει παρομοίω. Δεν ήμασταν πραγματικά ζευγάρι, σαν να ήμασταν ζευγάρι. Το τελευταίο αντίο ήρθε μια μέρα μετά, όπου είπε ξεκάθαρα πω δεν θα αφερθεί ξανά επιθετικά. Όλο αυτό το διάστημα με άρπαζε από τα χέρια με δύναμη, με έχει σπρώξει όταν τάιζα το μωρό. Κόλλαγε το πρόσωπό του στο δικό μου και ούρλιαζε απειλέ. Όλα αυτά είναι ψυχική και σωματική βία ταυτόχρονα περιγράφει φίλη. Αλλά δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι άλλο. Άρα δεν θα φερθεί ξανά επιθετικά, αλλά δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι άλλο. Και πω εγώ, αν δεν γίνω όπω ήμουν πριν από όλα αυτά, θα χωρίσουμε. Μάλιστα. Θέλει πίσω την υποταγμένη συνεξαρτώμενη σύζυγο. Δεν άντεξε και είπα «χωρίζουμε τώρα». Με κεφαλαίο και θαυμαστικό. Τώρα. Η ώρα είναι τώρα. Αν ακούει αυτό το βίντεο κάποια γυναίκα, κάποιο άνδρας που βρίσκεται σε παρόμοια συνθήκη, η ώρα είναι τώρα. Έχει περάσει μια εβδομάδα από το χωρισμό και πραγματικά τα συναισθήματα μου είναι πολλά και αντικρουόμενα. Το μυαλό μου θέλει να με γυρνάει σε αυτό που έχω συνηθίσει, αλλά εγώ... Προσπαθώ να θυμάμαι όλα όσα με έδιωξαν και να μην επιτρέψω άλλο ένα χούβερινγκ όπως τόσα και τόσα που προηγήθηκαν. Το χούβερινγκ είναι η προσπάθεια του να αρκησιστεί, να ρουφήξει πίσω, να επαναρροφήσει πίσω το θύμα του για να συνεχίσει να το κακοποιεί. Μπερδεμένη, θλιμμένη και φοβισμένη, ζητώ τη γνώμη σου και τη βοήθειά σου. Νιώθω να βρίσκομαι στη συναισθηματική καταιγίδα. είσαι ναι. Εύχομαι όλα τα καλά στη νέα σου οικογένεια και γρήγορα να γυρίσετε όλοι μαζί κοντά στον Λάζαρο την Κυριακή και τον Λάκη. Σε ευχαριστώ αγάπη Λοιπόν, άλλη μια ιστορία. Μια κοροϊδία ενό ναρκισιστή προ ένα θύμα του, το οποίο θύμα νόμιζε ότι είχε γάμο, νόμιζε ότι είχε οικογένεια, νόμιζε ότι είχε ζευγάρι, αλλά στην ουσία υπηρετούσε το άρρωστο εγώ ενό ναρκισαγκίου. Ο φανατισμό σε όλα τα επίπεδα δεν είναι κάτι υγιέ. Θα πρέπει ίσω να κάνουμε σε κάποια φάση ένα βίντεο για το πώ έχει συνάρτηση ο φανατισμό όσον αφορά στα πολιτικά, πιστεύω, ο φανατισμό όσον αφορά στα οπαδικά, ο φανατισμό ακόμη και όσον αφορά στη θρησκεία με τον αρκισιστικό στυλ προσωπικότητα. Δεν έχω γνωρίσει μέχρι τώρα φανατικό άνθρωπο που να μην είναι αρκησιστής. Και αυτό που λέει φίλοι, ότι ο άντρα τη, ο πρώην, που ελπίζω να παραμείνει πρώην, εντάξει, ήταν φανατικό οπαδό, οργανωμένο οπαδό ομάδα μέχρι τα 25, που αντιλαμβάνεσαι τι σημαίνει φανατικό, οργανωμένο οπαδό, αυτό ήταν μια μεγάλη ένδειξη ότι η προσωπικότητα του δεν ήταν υγιή. Και ότι μετά ασχολήθηκε με φανατισμό με άλλα ζητήματα, τα οποία επιτρέπουν το φανατισμό και κατέληξε στη θρησκεία. Και τι κάνουν αυτοί οι ναρκιστέ, οι οποίοι φανατίζονται με οτιδήποτε, φανατίζονται με μια ιδεολογία, φανατίζονται με, με τη θρησκευτικότητα, χρησιμοποιούν ω όπλα εναντίον των θυμάτων του τα διδάγματα τη θρησκεία, την οποία ακολουθούν για παράδειγμα, ή τι απόψει τι ιδεολογικέ τι οποίε ακολουθούν. Και τι εφαρμόζουν με ένα απάνθρωπο τρόπο, γιατί οι ναρκιστέ στην πραγματικότητα είναι απάνθρωποι. Είναι ανάλγητοι. Δεν έχουν καμία ενσυναίσθηση για τους άλλους ανθρώπους, δεν έχουν φιλότιμο. Είναι παλιόπαιδα. Παλιόπαιδα και παλιόχαρακτήρες. Μη σας πω και κολόπαιδα. Λοιπόν, καλώς ορίζουμε τη φίλη στο τέταρτο επίπεδο. Ξέρουμε εμείς οι κοπέλες στο τέταρτο επίπεδο ποια είναι. Σας υπενθυμίζω ότι στην περιγραφή κάθε βίντεο υπάρχει link που εξηγεί για το πώς μπορεί κάποιο να εγγραφεί σε ένα από τα τέσσερα επίπεδα συμμετοχή. Στο τέταρτο έχουμε μόνο γυναίκες που συναντιόμαστε μια φορά την εβδομάδα βράδυ μέσω Zoom μετά που θα κοιμήσουμε τα παιδιά μας. Ε, αν κάποιος από εσά έχει παρακολουθήσει αυτό το βίντεο και ταυτίζεται, σίγουρα δεν πρόκειται να παρακολουθήσει αυτό το βίντεο κάποιο που θα ταυτιστεί με τον ενδιαστάσεις σύζυγο της κοπέλας, θα το παρακολουθήσουμε μέχρι τέλους άνθρωποι που θα ταυτιστούν με την κοπέλα. Μπορείτε να γράψετε στα σχόλια τι νιώσατε, τι σκεφτήκατε και σκεφτείτε σοβαρά να μην χαραμίσετε τόσο χρόνο από τη ζωή σας πολύτιμο, ο χαραμής οι φίλοι μας. Τώρα όσον αφορά στο να ναρκισιστή πατέρα ή ναρκισιστή μητέρα και τα παιδιά, ναι. αυτό είναι ένα πολύ πονεμένο θέμα. Είναι πιο εύκολο όταν είναι ο πατέρας ναρκισιστής και η μητέρα δεν είναι ναρκισιστρία, γιατί έτσι όπως είναι το δικαστικό σύστημα αυτή τη στιγμή, στην Κύπρο περισσότερο, στην Ελλάδα λιγότερο δίνεται μεγαλύτερη ευχαίρεια στη μητέρα να προστατεύσει τα παιδιά. Και όταν είναι η μητέρα, είναι αρκεσιστριά, είναι πολύ σκληρό για τον πατέρα. Γιατί το, το οικογενειακό δικαστήριο ευνοεί τη μητέρα και όταν χωρίσει, μπορεί να αποξενώσει όλα η μητέρα τα παιδιά από τον πατέρα και να υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Η αλήθεια όμω είναι ότι παρά να παραμένουμε σε έναν κακοποιητικό γάμο, προκειμένου να μην είναι τα παιδιά μα παιδιά χωρισμένων γονιών, και τα παιδιά μα να δέχονται όλη αυτή τη λεκτική βία και τη σωματική που περιέγραψε η φίλη ότι δέχονταν τα παιδιά τη, καλύτερα να χωρίσουμε και να αναλάβουμε το σκληρό δρόμο, το στενό δρόμο τη αρετή, που είναι να αναλάβουμε τι ευθύνε μα και να προστατεύσουμε τα παιδιά μα από ένα χώρο που εμεί ήδη θα έχουμε ξεκαθαρίσει τα παιδιά μας ότι δεν ανεχόμαστε καμιά μορφή βία και γι' αυτό το λόγο διακόπτουμε και αυτή, την, αυτή τη σχέση που είναι σαν ζευγάρι, σαν οικογένεια, σαν, σαν, σαν. Ζούμε στα παραμύθια δηλαδή. Περαστικά μας. Καλή δύναμη σε όλους.